Καλώς ορίζω, καλησπέριζω και ευχαριστώ που μου κάνει παρέα την αγαπητή συνάδελφο την κυρία Νικολέτα Πετανίδου. Γεια σου Νικολέτα. Καλησπέρα τάκη. καλησπέρα. Να σου πω τι έχεις, Αλβανίες, ε, Ευρωπαϊκές Ενώσεις, τι... Έχουμε πάρα πολλά, καθώς ε, στις 17 με 18 θα γίνει και η σύνοδος mm. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρχικά να πούμε ότι όσον αφορά την Αλβανία, mm. έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις, καθώς είναι... Ξεκινούν σήμερα, σήμερα. οι, οι πρώτε διαπραγματεύσει για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Πρόκειται δηλαδή για μια κομβική στιγμή, γιατί είναι η πρώτη χώρα στην ουσία που θα... από τι υποψήφιε χώρε. Ναι. Ξε... Πού ξεκινάει η διαδικασία. Και ξεπαγώνει το πρώτη... η πρώτη δέσμη ενταξιακών κεφαλαίων και κρίσιμα κεφάλαια που αφορούν ενταξιακων κεφαλών και κρισιμα κεφαλαια που αφορουν αμεσα και την Ελλάδα. Καθώ έχουν να κάνουν με δικαιώματα ελληνική μειονότητας, αλλά και περιουσιακά στοιχεία. Υπότιτλοι: mm -hmm. ε... Μιλάμε για μια δέσμη κεφαλαίων, όπω είναι η δικαστική εξουσία και θεμελιώδη δικαιώματα, mm -hmm. η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια, οι στατιστικέ, ο οικονομικό έλεγχο και δημόσιες προμήθειες. Φαντάζομαι αυτό που αναφέρεται ως θεμελιώδη δικαιώματα αφορά και εθνικές μειονότητες όπως είναι η ελληνική μειονότητα για που να διασφαλίσει τα δικαιώματα είτε αφορούν ε, θέματα περιουσιακά... Είτε και αφορούν... δεσμεύσεις της Αλβανίας όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία όπου πρόκειται και την υποχρεών, υποχρεώνουμε να διασφαλίσουν πως απαλωτριώσεις ε, στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος θα συνδέονται με, ε, ε, με δίκαιες αποζημιώσεις mm -hmm. προς τους ιδιοκτήτε. Ε, Ένα επίμαχο θέμα που είχε δημιουργήσει και το, το πρόβλημα την, με τη χιμάρα, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Mm -hmm. Το ίδιο όμως δεν βλέπουμε να συμβαίνει με τη Βόρεια Μακεδονία. Καθώς να πούμε ότι τον προηγούμενο μήνα εστάλει μια συνεντική επιστολή των 27 μελών, προ την Αλβανία για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί όμω να περιλαμβάνει και τη Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε δηλαδή ότι την αποδεσμεύει από το ζεύγο των χωρών προ ένταξη. Α, γιατί πήγαιναν πακέτο. Πήγαιναν μαζί. Ότι όσο προχωρούσε η μία, θα προχωρούσε και η άλλη. Είδαμε ότι μάλλον επηρέασε. Αυτό που λέμε στο χωριό, decoupling. <laughs> έτσι. Ε, αποδεσμεύεται λοιπόν από αυτό το ζεύγο, φέρεται πω έχει Οπότε μένει κυρίως... πίσω δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία. Μένει πίσω και έχει ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκεια τη η Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μια αδικία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα Σκόπια. Μάλιστα. Είδαμε όμω το τελευταίο διάστημα η Βόρεια Μακεδονία δεν τηρεί και κάποιε διεθνεί συμφωνίε. Mm -hmm. Έχουμε δει πω δεν χρησιμοποιεί το συνταγματικό όνομα τη χώρα. Που αν τι άλλο αυτό έχει επηρεάσει, γιατί δεν είναι ένα διμερέ θέμα mm -hmm. με την Ελλάδα. Είναι αφορά και επηρεάζει άμεσα και την ενταξιακή της πορεία. Συστά, συστά, και είδαμε συστά. ότι μάλλον επηρεάζει. Και μια και μιλάμε για ενταξιακή πορεία χωρών, ε, βλέπουμε ότι πάει να μπει φρένο στην ενταξιακή πορεία και της Ουκρανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Πολωνία. Καθώς δεν λαμβάνουν τόσο υπόψη τη συμμαχία... Πολωνία, ου, ε, Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο με τη Ρωσία, mm. αλλά υπάρχουν κάποιε απαιτήσει. Ήταν παρούσα και τέλο πάντων με θετική στάση η Πολωνία. Και ο, ο ο... και ο Τούσκο, ο, ο, ο. Πολωνό Πρωθυπουργό, ε, ήταν υποστηρικτικό προ την Ουκρανία. Όμω φαίνεται ότι βάζει στην πρώτη γραμμή απαιτήσει που έχουν να κάνουν με θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα για σφαγέ 120.000 αμάχων Πολωνών που φαίνεται να έγιναν από Ουκρανού εθνικιστέ. Και θέλει αυτό λοιπόν να το συνδέσει με την ενταξιακή τη πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει να, το, να αναγνωρίσει την. Ε, έχουν δύο πολύ διαφορετικά Τα εγκλήματα η Ουκρανία καταρχήν. Που ήταν επικεφαλή αυτού του επεισοδίου Ουκρανός, ο Ουκρανό, ο οποίο θεωρείται εγκληματία πολέμου από την Πολωνία. Και από την Ουκρανία υπάρχει μια άλλη ερμηνεία. Ναι. Τώρα, αναμένουμε να δούμε, γιατί όπω είπαμε και στην αρχή, 17 με 18 συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Α, όλα αυτά θα τεθούν στο τραπέζι και να μένουμε να δούμε από τα πορίσματα και πώς θα, τι θα υποστηρίξουν όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Mm -hmm. Η Ρίστα είναι τώρα είχαμε ένα χαρτί μπροστά μου και για τα ελληνοτουρκικά. 8 Νοεμβρίου έρχεται ο Χακάν Φιντάν εδώ στην Ελλάδα για ο Τούρκος ο Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίε με τον κύριο Γεραπετρίτη και φαίνεται ότι η συνεδρίαση αυτή έχει να κάνει και με την, ατζέντα το, του επόμενου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα γίνει στην Άγκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια διαφορετική συνάντηση από τις προηγούμενες, να πούμε, γιατί ναι. υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα mm. για την Ελλάδα, καθώς οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν λάβει εντολή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντίστοιχα από τον Ταγί Περντογάν, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν κατά πόσο είναι πρόσφορο το έδαφος ναι. να ξεκινούν συνομιλίες για οριοθέτηση ΑΟΣ και Ουσιαστικά για ένα αυτό που λέγεται είναι υποσχετικό, για να πάει η υπόθεση αύριο στι 10. δεν στο θα υπογράψει η, ναι. η Αθήνα, γιατί αυτό απαιτείται για να ναι. πάει αυτό το πακέτο που είπε προημερών η Άγκυρα. Μάλλον οι τουρκικέ διπλωματικέ πηγέ πω αν δεν τηρηθούν κάποια θέματα που δεν είναι για μα μόνο ο ΑΟΣΚΙΦΑΛΟΚΡΙΠΗΔΑ και θα ναι. θέτουν ε, χωρικά ύδατα, FIR, τα βάζουν όλα σε ένα πακέτο, θα πάνε σε διεθνή δικαιοδοσία. Που τι σημαίνει αυτό, στη Χάγη, που απαιτείται το συνυποσχετικό. Οπότε. Θα έλεγε κανείς ας περιμένουμε κάνα δυο μήνες να δούμε εάν έχει νόημα να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα και αν υπάρχει τέλος πάντων δυνατότητα να υπάρξει ένα κοινό έδαφος ή και αυτή η προσπάθεια όπως κάποιες άλλες που δεν είχαν προχωρήσει τόσο πολύ να πάει στις κάλενδες. Και κάτι μόνο ήθελα να κλείσω, ε, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το, τα ελληνοτουρκικές σχέσεις και με το Κυπριακό να πούμε ότι σήμερα... Θα γίνει τριμερή συνάντηση του Νίκο Χριστοδουλίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ παρουσία του Αντώνιου Κουτέρε για το Κυπριακό. Όπου και εκεί υπάρχουν εντελώ αντίθετε στάσει, και ελάχιστε ελπίδε ότι μπορεί να ξεμπλοκάρει. Είναι κάτι. συγκρατημένα αισιόδοξη η Λευκοσία, όπω και η Αθήνα, καθώ είναι αμετακίνητη και επιμένει και ο τουρκοκύπριο ηγέτη και η Άγκυρα σε κυρίαρχο ισότιμο κράτο.